Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. Το Μιχάλη βλέπω. Πιο πολύ το Ρέμο εγώ. Το Ρέμο λες. Ναι, ναι, πιο πολύ. It'll rain a sunny day. Καλώς ήρθες στο Voice, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Άντι Μάρκ. Φαντάζομαι ότι δεν ζεις εδώ, στην Ελλάδα. Εδώ ζω. Τα τελευταία 25 χρόνια. Α, γιατί έτσι η προφορά σου είναι αρκετά ξενική τώρα. Ελληνική καταγωγή είναι. Ναι, από αλλά έχεις ζήσει πολλά χρόνια. Πού? Αμερική, Καναδά. Γεννήθηκες εκεί ή εδώ? Όχι, γεννήθηκα βασικά στη Ρουμανία, από Έλληνες γονείς. Ναι, ναι. Ήρθαμε εδώ πέρα. Και μετά φύγαμε στην Αμερική και μεγαλώσαμε εκεί. Πού, τον αδερφό μου. Πού? Στο Cleveland, Ohio. Okay, γι' αυτό βλέπω λίγο country. Καντράς πολύ. Ναι, μια ζωή έπαιζα country. Σ' αρέσει country music, ε? Country. Ωραία, country music είναι... Άντι, ασχολείσαι επαγγελματικά με το τραγούδι? Συνεργάστηκα με μια μπάντα πριν μερικά χρόνια. Παίζαμε κλασικό ροκ σε διάφορα μαγαζιά της Αθήνας. Α, οπότε ροκάρεις κιόλας, δεν είσαι μόνο στην country μουσική. Ναι, πέρασα από όλα τα στάδια σε όλα αυτά τα χρόνια από μικρός. Τι είναι αυτό που σε έκανε να πεις, οπότε θα πάω στο ελληνικό voice. Είναι σαν, να το περιγράψω έτσι, σαν τελευταίο τρένο που πρέπει να πιάσω μετά από ένα μεγάλο, ναι, διάστημα που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια. Γιατί πιστεύω, έκανες αυτή την αποχή αυτά τα τελευταία χρόνια? Όταν ζεις στην Ελλάδα, είναι λίγο δύσκολο αυτό το είδος που υπηρετώ, okay, country rock. Έως πολύ στην Ελλάδα, ναι. Ακριβώς. Έως πολύ. Και θα μπορούσα να ξαναγυρίσω πάλι στο Καναδά ή στην Αμερική. Okay. Αλλά πραγματικά ήθελα στην Ελλάδα να προσφέρω όσο μπορώ. Μπράβο, ρε φίλε. Δεν μου λες, λες και ελληνικά τραγούδια ή μόνο αυτά τα δικά σου? Όχι ότι είναι, δεν σου το λέω, απλά από περιέργεια ρωτάω. Προστά στο κοινό, έχω παίξει μερικές βραδιές, ας το πω έτσι, όταν με κάλεσαν οι φοιτητές στη Ρουμανία, mm-hmm, και στο Καναδά λίγο. Αλλά μόνο για αυτούς. Εντάξει, στην Ελλάδα. Δεν είχα την ευκαιρία στην Ελλάδα. Έχεις πει δηλαδή ελληνικά τραγούδια, έχεις τραγουδήσει ελληνικά τραγούδια? Ναι. Βέβαια, δημοτικά και καλαματιανά. Άντι, να πω, αυτά μου άρεσαν. Άντι, να πω κάτι, δηλαδή, για να καταλάβω, ήρθες από την Αμερική με γεμάτο το μυαλό σου και το κεφάλι σου με την country μουσική. Ξεκίνησες εδώ να παίζεις. Είδες ότι δεν σε βγάζει πουθενά, δηλαδή δεν είχες ανταπόκριση σε αυτό που έπαιζες. Τα παράτησες, άρχισες να δουλεύεις άλλες δουλειές. Και μετά από 10-12 χρόνια ξαναπιάνεις την κιθάρα και λες τώρα θα ξαναδοκιμάσω για άλλη μια φορά. Κάνω λάθος, έτσι το έκανες? Δεν μπορούσα. Από τη στιγμή ποτέ δεν συναναστρέφεσαι με τον κατάλληλο κόσμο. Αν πάω σήμερα στην Αμερική, στο Καναδά, ξέρω τι πόρτες να χτυπήσω. Εδώ ήταν λίγο δύσκολο για μένα. Ξέρεις όμως κάτι. Και αναγκάστηκα για να ζήσω. Να κάνεις άλλες δουλειές. Να κάνω άλλες δουλειές. Εγώ χαίρομαι που βρίσκω έναν άντρα 50 χρονών και, ναι, έχει την ψυχή και ήρθε εδώ πέρα με την κιθάρα του να μας πει ένα τραγούδι που μεγάλωσε και γούσταρε από παιδί, έτσι, ένα τραγούδι της country μουσικής. Και με αυτό το τραγούδι κέρδισε στη Μελίνα και θα ταξιδέψουμε τη Μελίνα. Ευχαριστώ πολύ. Στο τρένο. Θέλω να σε χαιρετήσω, φίλε μου. Ανέβα στο τρένο, λοιπόν, της country και προχώρα. Άντι μου. Μπράβο στο Άντι. Ο Άντι. Μπράβο, Άντι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μελινάκι, country δεν είχες. Μόνο country δεν είχες, Μελινάκι. Country ποτέ δεν είχες. Όλα τα είχες, μέχρι και ειδικό έχεις. Εμένα με ειδικάρει πάρα πολύ, παιδιά, να ξέρετε.
Γιατί είναι και ένα είδος που εγώ δεν έχω ασχοληθεί. Πρέπει να το ψάξεις. Έτσι, είναι ωραίο, πρέπει είναι να ωραίο. Το ψάξεις. Να... Όχι για σένα, γιατί υπάρχει να μάθεις και εσύ πράγματα. Θέλω να μάθω, ναι. The best, the best, Άντρης. Ωραίος. Ε, το ευχαριστήθηκες. Εγώ ναι. Έδειξες να το ευχαριστήσεις πολύ. Καμιά φορά δεν ξέρεις πότε θα σου βγει αυτό αυτή η δύναμη ψυχής. Έτσι πήγε 50 χρονών ο άνθρωπος για να του βγει η δύναμη και να πει ότι όχι, θα πάω τώρα. Και θα, γιατί μέχρι τώρα έλεγε, περίμενε να ανοίξουν κάποιες πόρτες μαγικά. Τώρα, Αντώνη, είναι δύσκολο. Έτσι. Όταν υπηρετήσει κάντρι στην Ελλάδα, δεν γίνεται όχι, να το κάνεις αυτό. Δεν μιλάω για κάντρι μόνο, μιλάω γενικά για μουσική. Αυτό ήταν πολύ ειδικά όμως, αυτό συγκεκριμένο είδος. Ήταν πολύ δύσκολο να ανοίξουν αυτό που λέει οι πόρτες στην Ελλάδα με ένα τέτοιο συγκεκριμένο είδος μουσικής. Ανέβηκε στο τρένο. Το θέμα είναι τώρα πόσους σταθμούς. Όχι, εντάξει, το τρένο ανεβήκαμε. Πόσους σταθμούς θα πάμε τώρα. Σου εύχομαι να φτάσει στο τέρμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο country ταξιτζής ανήκει πλέον στη Μελίνα.